Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ, η εόρτιος μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου μας καλεί όλους σε μία πνευματική και ηθική, αν θέλετε, αναγωγή. Στην αναγωγή, στην πρώτη πηγή της Εκκλησίας. Ο Χριστός στάθηκε απέναντι στο τελώνιο του τελώνη Ματθαίου, που ήταν ένα πρόσωπο κατάστηκτο από πάθη, γεώδη πάθη, εφόσον οι τελώνες της εποχής του Χριστού ήταν οι φοροεισπράκτορες της ρωμαϊκής εξουσίας. Πρόσωπα ανέντιμα, πρόσωπα που προκαλούσαν τον αποτροπιασμό του λαού, γιατί μετέφεραν στο λαό τη σκληρότητα και τη βαναυσότητα της ρωμαϊκής εξουσίας. Ο Χριστός όμως στάθηκε, τον κοίταξε και τον κάλεσε. Και εκείνος, ο άνθρωπος που μέχρι τη στιγμή αυτή ζούσε μέσα στην καταδολίευση των άλλων ανθρώπων, ατενίζοντας τον αιώνιο ενσαρκωμένο Θεό Λόγο, η ψυχή του δημιούργησε μία πραγματική επανάσταση. Άφησε το τελώνιο χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Ούτε ποιος ήταν αυτός που τον προσκαλούσε, ούτε ποιο θα ήταν το μέλλον του και η πορεία της ζωής του. Άφησε το τελώνιο και τον ακολούθησε πίσω του. Αυτή η πράξη του πρώην τελώνη και νυν Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου μας διδάσκει και μας οδηγεί. Στη σύγχρονη εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται σαν σωτήρες του κόσμου, σαν διδάσκαλοι, σαν οδηγοί. Αλλά η Εκκλησία του Θεού έχει αυτά τα πρότυπα των μεταποιηθέντων ανθρώπων που έγιναν η αλλοιής της Οικουμένης. Επομένως, καλούμεθα τώρα να σκεφτούμε για λίγο για την αναγωγή μας στην πρώτη πηγή της Εκκλησίας. Καλούμαστε για μια προσέγγιση στις ρίζες της ζωής μας. Όταν ανυψωνόμαστε στα πρόσωπα των Αποστόλων, πλησιάζουμε τις πιο προνομιούχες, τις πιο χαρισματικές φυσιογνωμίες της ανθρώπινης γενιάς μας. Όταν μελετάμε τα περιστατικά που συνόδευσαν την κλίση τους, νιώθουμε το σκύρτημα της καρδιάς μας να μεταποιείται σε δοξολογία. Οι Απόστολοι είναι πατέρες μας και διδάσκαλοί μας, αγωγοί της θεϊκής διδαχής και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, γνήσιοι ποιμένες μας και τύποι της αληθινής αγιότητας. Σήμερα γιορτάζομαι τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και καλούμεθα να βιώσουμε το θαύμα της μεταστροφής του, αλλά ταυτόχρονα και της κλίσεως του στο αποστολικό λειτουργήμα. Στη Γαλιλαία έγινε η εκλογή. Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητάς να γίνουν οι αλλοιείς των ανθρώπων. Δεν τους προσέφερε ένα πρόγραμμα αποκαταστάσεως, ούτε μια ωρεοποιημένη πρόταση ευτυχίας. Αντιθέτως, τους κάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων, να εγκαταλείψουν τα έργα τους, τις πράξεις τους, τον εαυτόν τους και να βαδίσουν ο πίσω του. «Ελάτε κοντά μου», είπε, «και θα αλλιεύετε ανθρώπους». Εκείνοι καθήλωσαν το βλέμμα τους στο θεϊκό πρόσωπο, μαγεύτηκαν, μαγνητίστηκαν και δίχως να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση παράτησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας του κόσμου. Είναι μια εποποιία η οποία δεν τελειώνει ποτέ, γιατί δείχνει ότι ο Υιός του Θεού δεν ήρθε να κάνει οπαδούς, αλλά να προσκαλέσει στο δείπνο της αγάπης του και στην κοινωνία της αγιότητός του. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να μεσολαβήσει διάλογος. Οι Απόστολοι άφησαν τα πάντα
και προθυμοποιήθηκαν να γίνουν μαθητές του Ιησού Χριστού. Έτσι άρχισε να συγκροτείται η ομάδα των 12. Έτσι εγκαινιάστηκε η ιδιότητα και το έργο των Αποστόλων. Χωρίς μεγάλες πομπές, χωρίς την εξαγγελία εντυπωσιακών προγραμμάτων, απλά και ταπεινά. Σαν ένα ξεκίνημα γνωριμίας, σαν μια αρχή συμπορίας αγάπης. Στημένη όμως την έπαρξη του μακρινού αιώνα μας εμείς, οι σημερινοί άνθρωποι, βλέπουμε εκείνο το ήρεμο ξεκίνημα, αλλά διαβάζουμε και το χρονικό της κατοπινής πορείας και διακρίνουμε όλο το σχέδιο του Παναγίου Θεού. Και δοξολογούμε για τη μεγάλη ευλογία που δόθηκε στην Εκκλησία μας με την εκλογή και με την αποστολή των 12 μαθητών του Κυρίου μας. «Δεύτε ο πίσω μου», τους είπε εκείνος, «και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Στη θεϊκή πρόσκληση, οι μαθητές του Χριστού απάντησαν με τον αθορμητισμό και με την υπακοή. Ο Ματθαίος άφησε το τελώνιο, την εξουσία, τη δόξα και ακολούθησε τον Ιησού, βήμα με βήμα. Αυτός ο βηματισμός είναι η μεγάλη πράξη των Αποστόλων και η μεγάλη εγγύηση της Εκκλησίας. Τότε που διατυπώθηκε η πρόσκληση από το στόμα του Θεανθρώπου, ήταν η ώρα του ξεκινήματος. Ο Κύριος άρχισε να μιλάει, να θαυματουργεί, να καλεί σε μετάνοια, να δείχνει το θεϊκό μεγαλείο, να φανερώνει στα βάθη του ορίζοντα τη σκιά του Σταυρού του. Και από αυτό το ξεκίνημα οι Απόστολοι το συντρόφεψαν, πάντα μαζί του και πάντα σε διάλογο. Ο λαός που είχε το προνόμιο να ακούσει τον Κύριο δεν μπόρεσε να συλλέξει παρά μονάχα ψήγματα από τη διδασκαλία του. Όσοι τον παρακολούθησαν στη Γαλιλαία δεν μπόρεσαν να κατηφορήσουν στην Ιουδαία και να συνεχίσουν και εκεί τη μαθητεία. Αντίθετα, όλοι εκείνοι που τον κύκλωσαν στη στοά του Σολομώντος δεν έμαθαν ποτέ το περιεχόμενο της διδασκαλίας που είχε κάνει στο όρος των μακαρισμών. Αποσπασματική ήταν και η παρακολούθηση των θαυμάτων του από τα πλήθη του λαού. Όσοι βρέθηκαν κοντά στο Θεάνθρωπο Ιησού την ώρα που ανέστενε το γιο της χείρας της Ναΐν, δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τις άλλες θαυματουργικές θεραπείες ή τις αναστάσεις των νεκρών και να συναρμολογήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεϊκής παντοδυναμίας του. Άστραφτε ξαφνικά μπροστά τους μια υπέρλαμπρη ακτίνα θεϊκής κυριαρχίας. Μα ο ήλιος περπατούσε και πήγαινε παραπέρα και ο λαός κυλούσε ξανά στη ρουτίνα των Ιουδαϊκών παραδόσεων και στο κλίμα υποψίας που δημιουργούσαν οι πανούργοι άρχοντες του, οι πανούργοι άρχοντες του Ισραήλ. Οι Απόστολοι παρέμειναν πιστοί μαθητές και αφοσιωμένοι ακόλουθοι. Δεν αποσύρθηκαν ούτε για μια στιγμή από το πλευρό του Κυρίου τους. Αδιάκοπα τύπωναν μέσα τους εντυπώσεις. Έβλεπαν θαμπωμένοι την εκδίπλωση της θεϊκής μεγαλειότητας. Άκουγαν με θαυμασμό το λόγο της αλήθειας. Στάθμιζαν τα κύματα των επιθέσεων των φωνερών Φαρισαίων. Παρακολουθούσαν το φανέρωμα της σοφίας του και της απροσμέτρητης αγάπης στις αντιδράσεις του διδασκάλου τους. Ό,τι έλεγε και ό,τι έκανε το αποθήκευαν στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής τους. Το κρατούσαν σαν ιερή παράδοση και σαν βίωμα αναπαλωτρίωτο. Και όταν ο Κύριος καθήλωσε το βλέμμα του στο Γολγοθά, η συνοδοιπορία των μαθητών έγινε δοκιμασία φρικτή και γεύση αφόρητη οδύνης. Τον είδαν να λούζεται στο αιμάτινο ιδρώτα μέσα στο μισόφεγγο του όρους των ελαιών. Αντίκρισαν τους στρατιώτες που ήρθαν να τον συλλάβουν, τη σπήρα. Έγιναν μάρτυρες της δίκης και της τραγικής καταδίκης. Παρακολούθησαν με φρίκη τη σταύρωση. Πληροφορήθηκαν πρώτοι την Ανάσταση από τα χείλη των λαμπροφορεμένων αγγέλων. Έτσι αναδείχθηκαν οι μόνοι γνήσιοι μάρτυρες της ζωής και της διδασκαλίας του Κυρίου μας. Και όταν βγήκαν να κηρύξουν, δεν δανείστηκαν από άλλη πηγή το περιεχόμενο του κηρύγματός τους, ούτε επιχείρησαν να συναρμολογήσουν μόνοι τους το χρονικό της αγάπης του Θεού που γράφτηκε και ολοκληρώθηκε με τη σάρκωση και με το πάθος.
παράδωσαν αυτό που παρέλαβαν, δίδαξαν αυτό που άκουσαν, πρόβαλαν αυτό που είδαν, εμπιστεύτηκαν στο λαό αυτό που ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε. Ο ένας από τους τέσσερις που γνωρίζουμε ότι προσεκλήθη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, γράφει στην πρώτη του επιστολή. Ο ίν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, τους οφθαλμείς ημών, ο έθεας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάθησαν περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικόαμεν απαγγέλωμεν ημίν. Αυτά που ζήσαμε σας κηρύσσομε, λέει. Οι λέξεις του μαθητή της αγάπης και των άλλων συμμαθητών του βγαίνουν από το βαθύ πηγάδι της εμπειρίας τους. Αναγγέλουμε πιστότα και με πολύ σεβασμό το άγγελμα που άκουσαν. Ιστορούν τη ζωή και το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου όπως τα έζησαν. Μεταφέρουν στο σώμα της Εκκλησίας τον παλμό που δόνησε τις καρδιές τους. Όλα νοπά, όλα αυτούσια, με το αίσθημα της ευθύνης που τους φόρτισε η κλίση τους και η αποστολή τους. Οι Απόστολοι ημίν ευαγγελίστησαν από του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιησούς Χριστός από του Θεού εξεπέμφθη, παραγγείλασουν λαβώντες και πληροφορηθέντες της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού και πιστοθέντες εν το Λόγο του Θεού με τα πληροφορίας Πνεύματος Αγίου εξήλθον ευαγγελιζόμενοι την Βασιλεία του Θεού. Μέλην έρχεσθε, γράφει ο Επίσκοπος Ρώμης Κλήμης στην επιστολή του επί της πρώτης προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Επί και δια τούτο διδαχθέντες και φωτισθέντες απεστάλησαν ή να διδάξωσιν όσε διδάχθησαν, ή να φωτίσωσιν όσε φωτίστησαν, ή να κηρύξωσιν εν παρησία ο εις το ους ακούσιαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις τον περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος λόγων του. Ο Χριστός λοιπόν κάλεσε τους Αποστόλους. Μη θεωρήσετε όμως Αποστόλους σαν απλούς διαβιβαστές των ιστορικών γεγονότων και της διδασκαλίας του Κυρίου. Ο Κύριος τη στιγμή που τους κάλεσε δεν τους ανάγγειλε τυπικά πως θα τους στείλει σαν αποσταλμένους του και σαν αναγγελείς του να μεταφέρουν το δικό του μήνυμα και να αλλιεύσουν τους ανθρώπους το δίκτυ της Εκκλησίας. Αλλά τους έδωσε τη βεβαίωση πως θα τους κάνει αλλιείς ανθρώπων. Αυτό σημαίνει μια ιδιαίτερη δημιουργική πράξη, μια ανάπλαση και μια αναδημιουργία μέσα στην ίδια τους τη φύση. Και αυτή η θαυμαστή αλλίωση έγινε με την εκχύση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Πριν από την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι ήταν πιστά αντίγραφα της ανθρώπινης αδυναμίας μας. Η σκέψη τους νοθροί δεν ήταν ικανή να συλλάβει τις αποκαλύψεις που έκανε ο Θεάνθρωπος διδάσκαλος. Η καρδιά τους ανώριμη δεν έπιανε στο ακέραιο της φανερώσης της Θείας Αγάπης. Έρχοντας στιγμές που δεν καταλάβαιναν. Και έφταναν και περιστάσεις που αντιδρούσαν με φόντο την ανθρώπινη μικρότητα. Στην ιερή ατμόσφαιρα του μυστικού δείπνου, ο Κύριος διατύπωσε μία παρατήρηση που τη συνόδεψε με μία υπόσχεση. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια», τους είπε, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. «Η δεκτικότητά σας», τους είπε, «οριοθετείται στα στενά ανθρώπινα πλαίσια. Η αντοχή σας δεν σηκώνει το βάρος της καθαρής αλήθειας. Όταν όμως θα έρθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, θα φωτίσει τις σκέψεις σας και θα ευρύνει τις ικανότητές σας. Εκείνος θα σας οδηγήσει στην απόλυτη αλήθεια. Και ο παράκλητος ήρθε. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός. Εκάθισεται εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποθέγξαστε», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων. Το Άγιο Πνεύμα δεν πρόσθεσε εξωτερικά λίγη δύναμη στους Αποστόλους του Κυρίου μας, μπήκε μέσα τους και ξανάπλασε τις υπάρξεις τους. Τις αγίασε, τις φώτισε, τις δυνάμωσε, τις έκανε ικανές να σηκώσουν τη φωτιά της αλήθειας και την ευθύνη της αποστολής.
εκείνος που θα θελήσει να αναλύσει με τα μέτρα της ψυχολογίας ή οποιασδήποτε άλλης ανθρωπολογικής επιστήμης τη μεταβολή των Αποστόλων, δεν θα καταφέρει να φτάσει σε συμπέρασμα. Η αλλαγή ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπαίνει στα καλούπια μιας εξελικτικής πορείας. Σαν βίαιη πνοή, το Πνεύμα το Άγιο σκήνωσε στα ανθρώπινα σκεύη τους και τους έκανε γνήσια δοχεία των χαρισμάτων του και καθαρά θησαυροφυλάκια της αλήθειας Ιησού Χριστού. Στο υπέροχο πολιτικό της Πεντηκοστής αποτυπώνεται όλο το δέος των πιστών μελών της Εκκλησίας που ψηλαφούν την ενέργεια του παρακλήτου Πνεύματος στις ψυχές και στις διάνοιες των Αποστόλων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δέξαση. Οι άσοφοι έγιναν πάνσοφοι. Οι δειλοί αναδείχθηκαν γενναίοι, αυτοί που κρυβόσαντε στο υπερόν βγήκαν στους δρόμους και στα τρίστρατα. Η νοσταλγή των πρωτείων αφομοίωσαν και πρόβαλαν την αγάπη. Οι ασύνετοι φανερώθηκαν διακριτικοί και δάσκαλοι και υποδείγματα ήθους για ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι η μαρτυρία τους πήρε κύρος και δύναμη, έγινε μαρτυρία των απεσταλμένων, που βίωσαν σωστά και δυναμικά την αλήθεια και που παρέδωσαν στους μαθητές τους και τους διαδόχους τους το προσωπικό παλμό τους και την προσωπική εμπειρία τους. Το κήρυγμά τους δεν ήταν πληθωρικός λόγος, δεν ήταν σκέτη μετάδοση πληροφοριών ή γνώσεων. Έδιναν πνεύμα και ζωή, χάρη Θεού και φωτισμό Αγίου Πνεύματος και συνόδευαν την προσφορά τους αυτή με την ακτινοβολία της καρδιάς τους και με τα σημάδια που ενεργούσε η πίστη τους και κυρίως με το αίμα τους και το μαρτύριό τους. Πολλά τετέρατα και σημεία δι' των Αποστόλων εγένετο, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις. Ο Κύριος λοιπόν κάλεσε τους μαθητάς για να γίνουν οι Απόστολοι, οι απεσταλμένοι, οι μάρτυρες των παθημάτων του, του Σταυρού του και της Αναστάσεώς του. Ύστερα από αυτή την ευλαβική προσέγγιση στις Αγίες Μορφές των Αποστόλων μπορούμε να κατανοήσουμε τη θαυμαστή ιδιότητα της Αγίας μας Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, της ακαινοτομή του, της αληθινής, την αποστολικότητά της. Η αποστολικότητα δεν είναι μια κατάσταση στατική. Μένοντας η Εκκλησία προσιλωμένη στο κήρυγμα και στην πίστη και στο βήμα των Αποστόλων, δεν κάνει μια πράξη αρνητική. Δεν φρενάρει την πρόοδο, δεν ανακόπτει το κύμα της ζωής. Αποστολικότητα σημαίνει γνησιότητα, αυθεντικότητα, άμεση καταφυγή στις πηγές, κοινωνία με τους ακουστές του Κυρίου, με τις πρώτες δημιουργίες του Αγίου Πνεύματος, με τους αυτόπτας και υπηρέτας του Λόγου. Καθώς η Εκκλησία ζητάει την απόλυτη αλήθεια και καθώς συνέχεται από το αίσθημα της ευθύνης να κρατήσει και να παραδώσει στις διάδοχες γενιές αλόβητη την πίστη και ανώθευτη την πνευματικότητα, σκύβει την καρδιά της για να κοινωνήσει στους παλμούς των Αποστόλων και βάζει το αυτί της για να ακούσει το δικό του κήρυγμα, όχι κάποιων ανθρώπων. Δεν εμπιστεύεται στη σοφία του κόσμου. Δεν αυτοπαραδίδεται στα οχήματα της και στα σχήματα της επιστήμης. Μαθητεύει διάκοπα στους πρώτους δασκάλους, σε αυτούς που σοφίστηκαν όχι στα πανεπιστήμια της Οικουμένης, αλλά στη φωτιά της Πεντηκοστής, στους αποσταλμένους που δέχθηκαν την κλίση και πήραν την αποστολή τους από τον ίδιο το σαρκωμένο Υιό του Θεού και το πλήρωσαν με το αίμα τους και με το μαρτύριό τους. Και καθώς μαθητεύει στο σχολείο των Αποστόλων, δέχεται μέσα της το πνεύμα τους και τα βιώματά τους. Ακούει, μαθαίνει και ζει. Συνεχίζει την αποστολική ενατένιση στο πρόσωπο του λυτρωτή και φυλάει με σεβασμό την αποστολική πίστη και παράδοση. Αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας είναι μια κίνηση που την ανανεώνει. Δεν την αφήνει να φθαρεί και να αλωτριωθεί μέσα στα ρεύματα του κόσμου και μέσα στη δίνη των ποικίλων ιδεολογιών. Τα σχήματα των ανθρώπων έρχονται και παρέρχονται. Οι ιδεολογίες και τα ιδεολογήματα και τα κοσμοείδωλα ανακατεύονται, ξεθοριάζουν, θύρονται. Η Εκκλησία ελέγχει τον εαυτό της και αγωνίζεται να κρατιέται πάντοτε στην ατμόσφαιρα της αποστολικής εποχής και να φέρνει στην επικαιρότητα το μήνυμα
και τα αισθήματα και το ήθος που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αγαπητοί μου, ο Κύριος απέστειλε τους Αποστόλους Του στα πέρατα της Οικουμένης για να μεταδώσουν το λυτρωτικό μήνυμα και τη λυτρωτική εμπειρία, να αλλιεύσουν τους ανθρώπους από τον θάνατο και να τους φέρουν και να τους οδηγήσουν στη ζωή. Οι Απόστολοι δεν επεδίωξαν να κάνουν οπαδούς. Έσωσαν και σώζουν ανθρώπους και συγκροτούν το σώμα των λυτρωμένων, την Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Καλούμαστε λοιπόν να αφήσουμε τον εαυτό μας να τον αλλιεύσουν οι Απόστολοι του Κυρίου μας, γιατί έτσι θα γίνουμε μέτοχοι της σοφίας τους, θα κοινωνήσουμε στο μεθυστικό κρασί των εμπειριών τους, θα βιώσουμε την καλή αλλίωση της χάριτος. Αδελφοί μου και αδελφές μου, η πιο εύγλωτη απόδειξη της αληθείας του κηρύγματος των Αποστόλων είναι το μαρτύριό τους. Δεν βγήκαν στον κόσμο για να αποκτήσουν θέσεις, εξουσίες, χρήματα, ειδονές. Βγήκαν για να κηρύξουν αυτό που βίωσαν και έζησαν. Και αυτό το απέδειξαν με το αίμα τους και τη ζωή τους. Με τον θάνατό τους υπέγραψαν την αλήθεια του κηρύγματός τους. Και είναι τόσο τραγικό στις μέρες μας να ανασταυρώνεται ο Χριστός από χυδαιότητας και ψεύδι που ακούγονται με κάποια δήθεν δόση επιστημοσύνης, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια παραχάραξη της ιστορίας, από έναν ευτελισμό της αληθείας, που τα κέντρα του σκότους απεργάζονται με τόση απερίγραπτη κακότητα και εμπάθεια. Αλλά την απάντηση σε αυτούς όλους τη δίδουν οι Απόστολοι, που με το μαρτύριό τους και το σταυρό τους απέδειξαν ότι αυτό που κήρυξαν ήταν αυτό που βίωσαν, γιατί δεν είχαν κανένα λόγο να βγουν στα τρίστρατα της γης, να αντιπαλέσουν τη ρωμαϊκή εξουσία, να πεθάνουν επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου με φρικώδη και πολυόδυνα βάσανα για ένα ψέμα. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αν ήταν ένας νεκρός που είχε καταχωθεί μέσα στη γη, για ποιο λόγο οι Απόστολοι να βγουν στην Οικουμένη για να πεθάνουν γι' αυτόν? Κανείς δεν πεθαίνει για ένα ψέμα. Και αυτή είναι η πιο απόλυτη απάντηση σε όλο το σιωνιστικό λόμπι που κάθε φορά πότε βρίσκει κάποιο χαμένο Ευαγγέλιο, πότε ανεβρίσκει κάποιο δήθεν πάπυρο για να ξανασταυρώσει τον Χριστό, για να ξαναανεβάσει τον Κύριο της ζωής επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Το Ταλμούδ και η Καμπάλα σε κάθε φορά, σε κάθε νέα έκδοση μισεί τον Χριστό. Αλλά την απάντηση σε όλους αυτούς τους τραγικούς συνανθρώπους μας τη δίδει η αποστολικότητα της Εκκλησίας μας και το κήρυγμα των Αποστόλων. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά τα γελία, τα ευτελή, τα ανώσια, τα ανηλικρινή, τα ψευδή, τα χυδαία, φιναθήματα των δαιμόνων και των μισθάρων οργάνων τους, των οργάνων του διεθνούς σιωνισμού και των διεθνών λόμπις, την απάντηση τη δίδει η μαρτυρία των Αποστόλων, όπως του Αγίου Αποστόλου Ματθαίου που εγκατέλειψε το τελώνιο και μαρτύρησε για το κήρυγμα της ζωής. Γιατί είδε, έζησε όπως και όλοι οι Απόστολοι, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός που ήρθε στον κόσμο για να μας λυτρώσει από το θάνατο και την καταδυναστία των δαιμόνων. Αντισταθείτε λοιπόν σε όλα αυτά τα ψεύδη που ακούγονται και μείνετε πιστοί στο μήνυμα των Αποστόλων, που είναι μήνυμα επιβεβαιωμένο με το αίμα τους και το μαρτύριό τους. Χαίρετε. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε.